Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022. Σας έχω βάλει νωρίτερα σήμερα το πρωί, 10.30 είναι πρωί για μένα, ένα ερώτημα στην κοινότητα για το τι ώρα θα θέλατε να κάνουμε απόψε το live. 9 μετά μεσημβρία ή 10 μετά μεσημβρία. Τελικά θα το κάνουμε 9.30. να μπούμε μέσα στη μέση, να πάρουμε τις απόψεις όλων. Κάποιος σας βολεύει 9, κάποιος 10, άρα θα το κάνουμε 9.30. Σήμερα δεν έχει βίντεο της ημέρας, δεν έχει vlog, θα το κάνουμε απόψε στο live. Επειδή τις τελευταίες μέρες έχουμε ανοίξει πληγές, ναι, έχουμε μιλήσει. Πριν από 9 μέρες ξεκινήσαμε με ένα βίντεο με τίτλο «Πώς αντιμετωπίζεται η τοξική οικογένεια, για πάντα αγωνιοποιημένη». Πριν 8 μέρες είχαμε το βίντεο «Γιατί κόβουμε κάθε επαφή με νάρκισσους γονείς και πώς». Πριν από 5 μέρες είχαμε το βίντεο «Σχέσεις μητέρας, κόρης, εγγονιών, όταν πάμε no contact με τους τοξικούς γονείς μας, τι γίνεται με τα παιδιά μας και τα εγγόνια τους». Είχαμε πριν 4 μέρες ένα πολύ σημαντικό βίντεο, κατά τη γνώμη μου, με τίτλο «Πώς να αγαπήσω τον εαυτό μου πώς». Είχαμε και πριν από 3 μέρες ένα βίντεο με τις δικές σας εμπειρίες με τίτλο «Τοξικοί παππούδες, γιαγιάδες και επιδράσεις τους στα εγγόνια τους». Είχαμε και πριν 2 μέρες ένα βίντεο με θέμα «Ένα συνηθισμένο ελληνικό ζευγάρι γονέως στη μέση ηλικία, μια 27χρονη ζωγραφίζει». Και χθες φτιάξαμε ένα οδηγητικό vlog με θέμα «Από την Επανάσταση μέχρι την Ελευθερία, είναι μακρύς ο δρόμος». Έχουμε πιάσει την ουσία, κατά τη γνώμη μου, της όποιας ψυχοπαθολογίας έχουμε που έχει να κάνει με τα βιώματα μας, που είναι η κακοποίηση στην παιδική ηλικία, η κακοποίηση μέσα στην οικογένεια στην οποία μεγαλώσαμε, πώς αυτή δημιουργεί τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μετά από αλλεπάλληλους ψυχικούς τραυματισμούς και πόσο δύσκολο πράγμα είναι να ξεφύγει και να ελευθερωθεί κάποιος από όλη αυτή την τραυματική αρνητική επίδραση. Και επειδή ανοίξαμε πολλές πληγές, είπα απόψε να κάνουμε ένα live αγαπητικό. Να δείξουμε αγάπη και συμπόνια ο ένας τον άλλον σε αυτή την ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα. Άρα απόψε στις 9.30 σας προσκαλώ να κάνουμε ένα live αγάπης και συμπόνιας. Και να μιλήσουμε και για την έννοια της αυτοσυμπόνιας, γιατί όχι. Λοιπόν, θα βγει ένα βίντεο όμως. Δεν ξέρω, μόλις ανέβει θα το κανονίσω ένα βίντεο, γιατί σήμερα είχαμε μια απροσδόκητη επίσκεψη. Ήρθε ο Λάζαρος με την κοπέλα του, την Παναγιώτα, και τη σκυλίτσα του στην Άιβη και έκαναν την πρώτη γνωριμία με τον Λάκη. Άρα δείτε αυτό να διασκεδάσετε και σας περιμένω απόψε στις 9.30. Φιλιά.